Καλημέρα κύριε Κοκοτσάκη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, επέτρεψε μου να σε λέω Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές. Κύριε Κοκοτσάκη, μου κάνει εντύπωση, πάντα σχολιάζετε, αλλά αυτή τη φορά θέσατε το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων γιατί πράγμα ακριβώς, ότι τα τελευταία δύο χρόνια φαίνεται να υπάρχει μία στρατηγική που ναι μεν έχει ως άξονα εκενώστε για να μην έχουμε θύματα και να σταματάει εκεί. Αυτό κατά τη γνώμη σας έχει λοξοδρομήσει, το λέω λαϊκά, τον ίδιο το χαρακτήρα της πυροσβεστικής, λέτε. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Επιτρέψτε μου να πω λίγο στους ακροατές σας ότι μπορούν και οι ίδιοι να το διαπιστώσουν αν κάνουν μια αναζήτηση στο διαδίκτυο και βάλουν τη λέξη πυρκαγιά. Θα δείτε ότι όλα τα δημοσιεύματα των τελευταίων δύο ετών, δίπλα ακριβώς από την αναγγελία μιας πυρκαγιάς, υπάρχει η λέξη, η φράση, η πρόταση προληπτική εκένωση. Η πυροσβεστική υπηρεσία τα δύο τελευταία χρόνια δέχεται μια πολύ μεγάλη πίεση όσον αφορά την προληπτική εκένωση των οικισμών, των περιοχών, εν πάση περιπτώσει, που εκδηλώνεται μια φτωχιά. Και κατά το παρελθόν υπήρχαν οι δυνατότητες, μάλλον οι διαδικασίες εκένωσης μιας περιοχής, μόνο που δεν γινόταν με αυτόν τον τρόπο που γίνεται σήμερα. Δεν ήταν δόγμα, δηλαδή δεν υπήρχε κάτι να κυνηγάει όπως κυνηγάει σήμερα. Ήταν καθαρά μια επιχειρησιακή ενέργεια. Τώρα πλέον δεν είναι μια επιχειρησιακή ενέργεια, είναι μια πολιτική. Εντελώς πολλές φορές άκρητα. Παλιά ο επιχειρησιακός αξιωματικός ήταν αυτός ο οποίος θα είχε τη δυνατότητα και τον έλεγχο αυτής της κατάστασης και κρίνοντας από τις συνθήκες που επικρατούσαν στον χώρο μιας πυρκαγιάς. Τώρα όμως το θέμα είναι καθαρά πολιτικό. Έτσι εκδηλώνεται και με τη μορφή και τη βιαιότητα την οποία περιγράφω, προσπαθώντας και εγώ από τη μεριά μου να βοηθήσω ώστε να μην ασκείται αυτή η πίεση που ασκείται στο πυροσβεστικό προσωπικό. Επειδή το πρόσφατο γεγονός ακόμη είναι νοπό και χοντρικά μιλάμε για 15.000 στρέμματα, με βάση αυτό ως κορονιδά αυτό το διάστημα, είπατε 2-3 πράγματα που κατά τη γνώμη μου χρήζουν ιδιαίτερης σκέψεις. Αλλά πριν από αυτό θέλω να σας ρωτήσω, στη συγκεκριμένη φωτιά, έτσι όπως με την οπτική σας και με την εμπειρία σας, τι πιστεύετε ότι πήγε στραβά από πάνω μέχρι κάτω σε όλη την κλίμακα? Ήταν η διάσπαση των πυροσβεστικών δυνάμεων μόνο? Ήταν αυτό που λέει ο πρώην δασάρχης ο κ. Φραγκιουδάκης σε μία, ότι δεν έχουν επικαιροποιηθεί τα επιχειρησιακά σχέδια σε δασικές φωτιές? Εδώ πληροφορηθήκαμε ότι κρουνί δεν μπακτώναν με αντλίες. Αυτά δεν θα έπρεπε να έχουν μελετηθεί πιο πριν? Δεν είναι δουλειά και άλλων υπηρεσιών, μόνο της πυροσβεστικής? Δεν θα έπρεπε οι Δήμοι, δεν θα έπρεπε οι περιφέρειες? Δώστε μου ένα πολύ σύντομο σχόλιο, έτσι πως το είδατε εσείς. Ήμουν νιός και γέρασα. Τα ίδια πράγματα άκουα και όταν ήμουν νεαρός πυροσβέστης, τα ίδια ακούω και όταν είμαι απόμαχος. Όλα αυτά τα οποία λέτε είναι άκρο σημαντικά και είναι τα 2/3 πρόληψη και κατάσταση μια φωτιά. Διότι όσο περισσότερα γίνουν στη διαδικασία της πρόληψης, τόσο λιγότερες πιθανότητες είναι μια φωτιά να λάβει τελικά τις διαστάσεις τις οποίες λαμβάνει κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, οι οποίες θα έπρεπε σε μια περιοχή όπως είναι η δικιά μας εκεί, την οποία προαναφέρατε, στον Άγιο Βασίλειο, και ιδιαίτερα τα μέρη εκείνα που κατά κυρίως δίνουν αυτού του είδους τις φωτιές, θα έπρεπε να έχουν ληφθεί υπόψη. Δυστυχώς, διαχρονικά δεν λαμβάνεται σχεδόν κανένα μέτρο πρόληψης, προετοιμασίας θα έλεγα, όσον αφορά την πρόληψη για την επέκταση μια φωτιάς. Και για το συγκεκριμένο σημείο θα ήθελα να πω και κάτι που αφορά το υπηρεσιακό κομμάτι. Στην περιοχή του Άι Βασίλη στο Ρέθινο υπάρχει ένα πυροσβεστικό κλιμάκιο. Ήταν μια κατάκτηση της τοπικής αυτοδιοίκησης πριν κάμποσα χρόνια, το οποίο όμως είναι υποστελεχωμένο με πολύ μικρή δύναμη και θα έλεγα δυσανάλογα μικρή σε σχέση με αυτό το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει. Και το κομμάτι που αν θα μπορούσε να έχει βοηθήσει το πυροσβεστικό κλιμάκιο είναι ότι η περιοχή της Κρυας Βρύσης με Λάμπον και γενικά όλη η ευρύτερη περιοχή μετά το Σπύλι δίνει κατά καιρούς πολύ ισχυρούς ανέμους. Άρα λοιπόν όταν το πυροσβεστικό κλιμάκιο έχει δυνατότητα, δύναμη εννοώ, σε οχήματα και μέσα, θα μπορούσε προληπτικά
να έχει μια δύναμη στο σημείο εκείνο, ικανή να αντιμετωπίσει μια πυρκαγιά, μια φωτιά δηλαδή στην έναρξή της. Διότι γνωρίζουμε ότι με τέτοιες συνθήκες, με κανένα προληπτικό μέτρο αποψήλωσης ή καθαρισμού, οτιδήποτε να μην έχει γίνει, όταν μια φωτιά εκδηλωθεί κάτω από αυτές τις συνθήκες που τις γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι θα υπάρξουν, τότε είναι αδύνατον να σταματήσει με τα μέσα τα οποία διαθέτει εκείνη τη στιγμή η περιοχή. Πάω τώρα στο κεντρικό ζήτημα. Δεν θέλω, ξέρω ότι αποφεύγετε, είστε πάντα προσεκτικός, παρότι μπορεί να έχετε και κάποια στοιχεία οικοτολογίες που ακούγονται ήδη στην περιοχή για επενδύσεις. Δεν μπαίνετε σε αυτό, αν δεν έχετε αποδεικτικά στοιχεία, δεν θα σας βάλω σε αυτό. Ξέρω ότι είστε πολύ προσεκτικός. Θέλω να σας βάλω όμως σε αυτό που ανακοινώσατε δημόσια. Εδώ εμφανίζεται προφανώς μετά το μάτι. Όποιος καεί στη χυλό φυσάει και το γιαούρτι, αλλά εδώ λέτε εσείς δεν έχει συμβεί αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι βγάλαμε τα αναγκαία συμπεράσματα μετά την εκατόβη στο μάτι και είπαμε ότι πρέπει να αποφύγουμε. Εμείς κάναμε κάτι άλλο. Στην ουσία από την Εύβοια και μετά μέχρι και το Ρέθυμνο κόψαμε έναν από τους βασικούς πυλώνες που θα μπορούσε να λειτουργήσει στο να έχουμε γρήγορη κατάσβεση και άρα περιορισμό της καταστροφής, όποιες καταστροφής, στις πυρκαγιές. Και ποιος είναι αυτός? Τη συμμετοχή των κατοίκων των περιοχών που δίνονται, δεν μιλάτε έτσι γενικώς, που γνωρίζουν, που έχουν φτιάξει τις ομάδες, που ξέρουν και οδούς διαφυγής και πώς λειτουργεί ο καιρός και από ποια περιοχή κόβεται. Σαν να μην ενδιαφέρει αυτό, φύγετε όλοι και οι υπόλοιποι απλά καθόμαστε και περιμένουμε σε ένα σημείο. Τα λέω λάθος? Δυστυχώς υποψιάζομαι ότι αυτές είναι οι εντολές. Παλαιότερα γινόταν εκπαίδευση γι' αυτό. Δηλαδή το τοπικό στοιχείο ήταν ο συνεργάτης. Μα είναι και λογικό. Δεν μπορεί να γνωρίζει ο καθής που μετακινείται στην περιοχή το ανάγλυφο ή το μέρος ή που πρέπει να πάει οτιδήποτε. Μην υποτιμούμε τους πολίτες αυτών των περιοχών. Έχουν καταρχήν το κίνητρο για να υπερασπιστούν τον τόπο του. Δεν μπορεί να γίνεται εκένωση και εκείνος άκρητα. Από πιο μπροστά οι τοπικές αρχές οφείλουν και έχουν, νομίζω, οργανώσει ή θα έπρεπε να έχουν οργανώσει το τοπικό στοιχείο για να αντιμετωπίσει μια κατάσταση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν αυτό δεν έχει συμβεί, οι ίδιοι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα αυτοοργάνωσης και προστασίας. Ευτυχώς, θα έλεγα, και στην περιοχή του Ρεθύμνου τώρα πρόσφατα στη Βοθιά, αλλά και παλαιότερα στην Εύβοια, πέρυσι, οι πολίτες σε μεγάλο βαθμό αυτοοργανώθηκαν και δεν έφυγαν παρά τις εντολές. Διότι κοιτάξτε να δείτε, κύριε Γιώργο, η εκένωση δεν είναι μόνο να το πούμε στο 112. Θέλει οργάνωση. Οι μεγάλες, τα πολλά θύματα τα είχαμε κατά τη διαδικασία εκενώσεων. Τόσο το 2007, μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι κάηκαν στη διαδικασία που έφευγαν από κάθε μεριά λόγω πανικού. Όπως και στην Περισσή, στη Φωτιά στο Μάτι, οι περισσότεροι άνθρωποι κάηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν. Ελάχιστοι ήταν αυτοί που κάηκαν στα σπίτια. Και μιλάμε για περιπτώσεις πυρκαγιών μέσα στο δάσος και σπίτια μέσα στο δάσος, που θα έπρεπε η πρόληψη να έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Θέλω λοιπόν να πω ότι ο επικεφαλής πυροσβέστης είναι αυτός που θα μπορεί και θα πρέπει να αποφασίζει τι θα γίνει και πότε θα γίνει, πάντα όμως, όπως γινόταν πάντα στο παρελθόν, αξιοποιώντας το τοπικό στοιχείο. Αυτοί που χρήζουν μετακίνηση θα πρέπει να μετακινηθούν και δεν πρέπει οι δυνάμεις της πυροσβεστικής να απασχολούνται με αυτό το θέμα, δηλαδή να εκενώνεται από τους πολίτες και την ίδια στιγμή να πηγαίνουν οι πυροσβέστες κατ' εντολήν για να προστατέψουν αυτό που αφήνουν οι πολίτες φεύγοντες. Φοβάμαι ότι, και το βλέπουμε όλοι, ότι οι πυρκαγιές που λίγο φεύγουν και πέρυσι και φέτος και πρόπερσι, εν πάση περιπτώσει τα τελευταία χρόνια, εξελίσσονται σε πολύ μεγάλες φωτιές και πολύ μεγάλες καταστροφές. Αυτό με ανησυχεί. Να μην μας κυνηγάει, και δυστυχώς μας κυνηγάει, ο εφιάλτης της πυρκαγιάς στο Μάτι. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει το πυροσβεστικό προσωπικό να απασχολείται με αυτού του είδους, με αυτού του είδους τις συμπεριφορές, σε πάση περιπτώσει, και να μην γίνεται όπως γίνεται η κατάσταση πεδίο πολιτικής αναμέτρησης όπως γίνεται τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Πείτε μου και κάτι ακόμη, γιατί το σημειώνετε εδώ. Δύο είναι οι στόχοι της άμεσης παρέμβασης με αυταπάρνηση πυροσβεστικής. Και αυτό πρέπει να το τόνισω. Λοιπόν, και νομίζω ότι το ξέρετε καλύτερα από άλλους εσείς. Αλλά δύο είναι. Ένα είναι να διαφυλάττονται ζωές και άλλο να προστατευτεί η περιουσία. Και το λέτε πολύ χαρακτηριστικά. Εάν κάποιον του πεις έσωσα, αλλά έχει καταστραφεί όλο το βιός του,
είναι ένας άλλος αργός θάνατος. Το ερώτημα είναι πώς θα φύγεις με τις λιγότερες δυνατές απώλειες και πώς θα παρέμβεις άμεσα. Μετά από 2 χρόνια λοιπόν, στην αποτίμηση αριθμητικά θυμάτων μπορεί να έχει πέσει ο δείκτης, ο άμεσος. 2 χρόνια όμως είναι τεράστιες οι καταστροφές. Δεν χρειάζεται να συζητηθεί ο επαναπροσδιορισμός μιας στρατηγικής. Και αν δεν το κάνουν οι υπηρεσιακοί, δεν είστε εν ενεργεία πια και γι' αυτό επικαλούμε τη γνώμη σας. Ποιος θα το κάνει? Ο φιλότιμος Κύπριος υπουργός που προχθές έδινε συνέντευξη στο Πολίτικο και μας είπε ότι φταίει η ελληνική γραφειοκρατία για τις πυρκαγιές. Γιατί μην τρελαθώ τώρα, κύριε Κοκοτσάκη, πολύ ήρεμα μιλώ, αλλά υπάρχει και ένα όριο στην ηρεμία. Εδώ ο κόσμος καίγεται και εμείς μιλάμε για την ελληνική γραφειοκρατία που είσαι και κάποιους μήνες υπουργός πια. Χρόνο. Ναι. Κοιτάξτε, είναι ζημιές τόσο μεγάλες, από τις οποίες μάλλον οφείλουμε να πάρουμε ορισμένα συμπεράσματα. Δεν χρειάζεται και πολύ μεγάλη ανάλυση να καταλάβει κάποιος ότι οι φωτιές πλέον και δεν φταίει η κλιματική αλλαγή. Δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στην κλιματική αλλαγή. Οι φωτιές πλέον μας δίνουν πολύ μεγάλες καταστροφές. Επίσης είναι σαφές ότι το δόγμα έχει αλλάξει τελείως. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Το ξέρω σίγουρα και γι' αυτό το επικαλούμε. Δεν θα μπορέσει πολύ και να το αρνηθεί. Πολιτικός παράγοντας πίεζε τη Δημοτική Αρχή, φαντάζομαι και την επιχειρησιακή, να εκενώσει προχθές την Αγία Γαλλία. Από πού το έκανε αυτό? Από την Αθήνα. Αυτό θα έπρεπε να είναι μια επιλογή του επικεφαλής της πυροσβεστικής δύναμης, ο οποίος αν έβλεπε, φαντάζομαι ότι θα το έβλεπε, ότι έπρεπε να γίνει έτσι, έπρεπε να γίνει έτσι. Αυτές όμως οι εντολές δεν έρχονται στο πεδίο, από το πεδίο, αλλά έρχονται από πιο πάνω για την προσπάθεια αποφυγής, λυπάμαι που το λέω, σύγκρισης. Όμως, κοιτάξτε, όπως είπα, ο πυροσβέστης έχει ορκιστεί να προστατεύει, να διαφυλάττει δηλαδή, ως καθήκον του, τη ζωή και την περιουσία. Δεν τα ξεχωρίζει αυτά, αυτά είναι μαζί. Οι χωρικοί πολύ καλά γνωρίζουμε ότι αν χάσουν ένα από τα δυο, αν χάσουν τη ζωή τους είναι το χειρότερο, αλλά και την περιουσία τους να χάσουν, πάει και η ζωή. Μπορούμε λοιπόν να διασφαλίσουμε και τα δύο? Δεν μπορούμε να διαλέγουμε. Θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου και όπως γινόταν στο παρελθόν, να γίνουν παράλληλα και τα δύο. Όχι όμως άκρητα. Δεν μπορούμε να εκκοινώνουμε τα χωριά. Στα χωριά πρέπει να παραμένουν οι δυνάμεις οι οποίες μπορούν να βοηθούν τους πυροσβέστες. Εγώ το κάνω έκκληση. Έτσι γινόταν πάντα. Έτσι θα γίνεται και τώρα. Δεν μπορεί ο χωρικός που μένει στο χωριό του να μένει στην παράνομα στο χωριό του. Γιατί έτσι μένει. Όταν του δίνεται εντολή να εκενώσει και δεν εκενώνει, μένει παράνομα. Μένει παράνομα. Έχετε δίκιο. Και να σας πω κάτι, κύριε Κοκοτσάκη, και συγγνώμη που διακόπτω τον ειρμό σας. Εγώ ξέρω, γιατί όλοι από χωριό είμαστε. Εγώ όταν θα πάω στο χωριό μου το καλοκαίρι, έρχεται κάποιος και μου λέει πως είσαι καλά, από υγεία καλά. Μάλιστα. Έχει υπόψη ότι όσο διάστημα θα μείνεις εδώ, εάν συμβεί πυρκαγιά, είναι καταγεγραμμένο το βιτίο του σπιτιού, θα πας σε αυτή την ομάδα και θα πάρεις εντολές από εκεί. Αυτό δεν βοηθούσε μέχρι τώρα, ότι υπήρχε και εθελοντικά αλλά και σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών ένας στοιχειώδης μηχανισμός, δεν είναι οι πυροσβέστες, που έδινε και αυτός όμως τη δική του συμβολή? Βεβαίως, έτσι γινόταν πάντα και αυτό ήταν και η βοήθειά μας. Τώρα αυτή η μεγάλη, πολύ μεγάλη βοήθεια που ήρθαν από τις τουρκικές κοινωνίες δεν υπάρχει πλέον. Σας είπα προηγουμένως ότι είναι εν παρανομία όποιος το κάνει. Καταλαβαίνετε ότι λοιπόν όταν δίνονται τέτοιες εντολές σε τέτοια πίεση, ο πυροσβέστης δεν μπορεί να αξιοποιήσει αυτές τις τοπικές δυνάμεις. Και δεν υπάρχουν αμέτρητες δυνάμεις. Και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο εδώ. Επιτρέψτε μου να το κάνω παρότι δεν με ρωτήσατε. Η χώρα μας, το σχέδιο αντιμετώπισης πυρκαγιών, έχει εντάξει πυροσβέστες από 5 χώρες. Mm-hmm. Έχω μια απορία και τη μοιράζομαι με τους ακροατές σας. Δηλαδή, για ποιο λόγο η χώρα μας δεν θα μπορούσε να έχει προσλάβει τον αντίστοιχο αριθμό πυροσβεστών? Δεν φαντάζομαι να έρχονται δωρεάν προληπτικά. Δεν έρχονται για να σβήσουν μια φωτιά. Είναι εδώ από την αρχή της αντιπυρκαγιής περίοδου. Επίσης, θα ήθελα να πω, έτσι απλώς να το αναφέρω και να το σκεφτούν αυτοί που καταλαβαίνουν. Πρόσφατα έγινε ένα αεροπορικό ατύχημα. Χάθηκαν κάποιοι άνθρωποι στην προσπάθειά τους στη Σάμο να καταδύσουν μια φωτιά. Ήταν ένα ενοικιασμένο, αμισθωμένο ελικόπτερο. Δυστυχώς ο Έλληνας, ο οποίος έχασε τη ζωή του, είχε την ιδιότητα του μεταφραστή.
Λοιπόν, ας το καταλάβουμε αυτό, δηλαδή, τι ακριβώς κάνουν. Ξαναλέω και την ιδιότητα του μεταφραστή, στην επιχείρηση, στον πόλεμο δηλαδή που ασκεί εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα. Που θα μπορούσε. Πώς μεταφέρεται η ίδια. Ναι, ναι. Που θα μπορούσε. Πώς μεταφέρεται η πληροφορία. Και τι λεπτά χάνονται έτσι. Έχετε δίκιο. Να σας πω και κάτι άλλο. Ο πυροσβέστης που δίνει τη μάχη, που έδινε τη μάχη στις Μέλαμπες προχθές, τι ακριβώς έπρεπε να προτεραιοποιήσει. Να τρέχει με τη μάνικα ή να τρέχει να βγάλει εμένα και εσάς που αρνούμασταν να φύγουμε από τις Μέλαμπες. Τι ακριβώς. Υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί και αυτή είναι η λεγόμενη διασπορά των δυνάμεων. Γιατί θα πρέπει να το κάνει και αυτό. Είναι η πίεση που δέχεται από την πολιτική ηγεσία, το πυροσβεστικό σώμα είναι πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη. Δυσκολεύομαι να μιλήσω και δεν θέλω να μιλήσω γιατί δεν θέλω να προσβάλλω ανθρώπους οι οποίοι δίνουν καθημερινό αγώνα. Γίνεται όμως αυτή, υπάρχει αυτή η πίεση. Και τη βλέπει κανείς να τα φέρεται και στο κοινοβούλιο. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτό το πράγμα. Ο πυροσβέστης πρέπει να μένει απερίσπαστο στο έργο του με όσους μπορούν να τον βοηθήσουν. Και στις τοπικές κοινωνίες υπάρχουν πάρα πολλοί και έχουν και τα μέσα να βοηθήσουν. Και έχουν και το κίνητρο να βοηθήσουν. Ας αφήσουμε λοιπόν τον πυροσβέστη να κάνει τη δουλειά του. Πιστεύω ότι είμαι σίγουρος ότι ξέρει να την κάνει. Και να πάρει τις ευθύνες και να του προσθέσει τις ευθύνες που του αναλογούν. Αλλά ας κάνει αυτό τη δουλειά του απερίσπαστο. Όχι με πίεση. Μάλιστα. Και όχι με μηνυματάκια από την Αθήνα, ακενώστε την τάδε περιοχή, γιατί έτσι αποφάσισε ο πολιτικός παράγοντας. Μάλιστα. Κύριε Κοκοτσάκη, ξέρω ότι πολλά τα κρατάτε, δεν θέλετε, και καλά κάνετε, αν θέλετε, τη γνώμη μου. Όμως βάζετε ένα σκεπτικό εδώ που ελπίζω, επειδή δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο στο χώρο, όσο υπηρετήσατε στην πυροσβεστική, να ληφθεί υπόψη, διότι αυτή η στρατηγική δύο χρόνια πρέπει να οδηγεί, αν μη τι άλλο, εγώ δεν θα πω, δεν είμαι ειδικός. Σε κάποια συμπεράσματα. Δύο χρόνια μετά, το πρώτο που θα περίμενε κανείς να κάνει ο νέος υπουργός είναι να μας πει: με βάση αυτή τη στρατηγική, χάσαμε αυτά. Άρα πρέπει να την αναπτύξουμε. Ούτε αυτό δεν γίνεται. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.